Με δυσκολία ανοίγουν τα σχολεία, βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά έχουμε και την αισιοδοξία ότι, εν πάση περιπτώσει, επανέρχεται σιγά-σιγά η κανονικότητα εκεί. Για πείτε μας τώρα, τι ακούτε, πώς θα είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, η αγωνία των γονιών είναι βάσιμη. Εκπροσωπούμε χιλιάδες συλλόγους σε όλη την Αττική. Αυτό που προβληματίζει στο σύνολο των γονιών είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και η ατομική ευθύνη σε σχέση με τη μάσχα δεν μπορεί να υποκαθιστά τις ευθύνες που όλο το προηγούμενο διάστημα είχε η κυβέρνηση. Και τι θέλω να πω με αυτό. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα γιατί δεν υλοποιείται και δεν παυθεί κατά μέτρα να υλοποιηθεί το 15 μαθητές ανά τάξη σε σχέση και με το μόνο προσωπικό εκπαιδευτικό. Υπάρχει μεγάλη αγωνία σε αυτό στους γονείς. Ότι είναι πολλά παιδιά μέσα στην τάξη, γιατί αντί 15 μιλάμε, είναι 20-25. Να σας πω κάτι. Στο σύνολο της Αττικής αλλά και στο σύνολο της Ελλάδας έχουμε αίθουσες υπόγειες, έχουμε αίθουσες που μπορεί να έχουν φτιαχτεί καινούργια τα αλουμίνια αλλά να κάνουν ανάκληση και να μην ανοίγουν, που άκουσα και τον κ. Σύψα και είπε ότι ο αερισμός είναι ό,τι πιο σημαντικό. Έχουμε αίθουσες 8, 10, 12, 15 τετραγωνικών μέτρων και αυτό όλο δημιουργεί τεράστια αγωνία στους γονείς. Θέλω να σε ρωτήσω, εμείς εδώ στα ρεπορτάζ που κάνουμε ακούμε πολλούς γονείς και ιδίως σε συλλόγους που ασχολούνται με τα κοινά του σχολείου, ότι δέχονται πολλά τηλεφωνήματα και καθηγητές το λένε αυτό και από την Κρήτη έχουμε διάφορες καταγγελίες που παίρνουν διάφορα τηλεφωνήματα που λένε μην τολμήσετε και βάλετε τα παιδιά μέσα μάσκα. Υπάρχει ένα αυξημένο, λέτε, αυτό το κλίμα στα σχολεία. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια αγωνία και είναι λογικό να υπάρχει αγωνία και ανησυχία, είναι ένα πρωτόγνωρο μέτρο, ναι. Αλλά σας επαναλαμβάνω και πάλι, όλο αυτό ακουμπά στην αγωνία που βλέπουν οι γονείς ότι εδώ και 3 μήνες δεν παυθήκαν τα αναγκαία μέτρα. Και ακουμπά και στην αγωνία που βλέπουν οι γονείς και στο ζήτημα της καθαριότητας. Γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας, γιατί καλό είναι να μιλάμε και με νούμερα, ναι, και όχι τέτοιο, σε σχέση με το προσωπικό καθαριότητας, στο σύνολο της Αττικής, έτσι όπως το υπολογίζουμε, μιλάμε για μία καθαρίστρια σε κάθε σχολική μονάδα. Άσχετα αν το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δηλώσει 9.000 προσλήψεις γίνανε. Προσλήψεις γίνανε. Οι 9.000 προσλήψεις. Στατιστικά βγαίνει μια καθαρίστρια σε κάθε σχολείο. Κύριε Χαζαπόπουλο, το ξέρετε πολύ καλά ότι το ποσό των προσλήψεων πρέπει να αναλογεί και στις σχολικές μονάδες. Αν δεν πούμε πόσες σχολικές μονάδες έχουμε στην χώρα. Αυτό. Κύριε Σύψα, κάθε πότε. Κύριε Χασαπόπουλε, αυτό που θέλω να τονίσουμε είναι ότι ακριβώς επειδή βλέπουμε και τις παλινοδίες της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα, εμείς και την Πέμπτη θα έχουμε κινητοποίηση σαν Ομοσπονδία Γονέων, 6,5 ώρα στα προπήλαια, για τα ζητήματα που βάλαμε και πριν. Βέβαια. Δηλαδή, με τις καθαρίστριες στις αίθουσες. Σωστό, σωστό. Και τα επαναλαμβανόμενα τεστ, κύριε Χασαποπουλέ, είναι πολύ βασικό. Τα επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλη τη σχολική μονάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας, κυρία Βαλαβά.